την ανατρεπτική κωμωδία με τον τίτλο Ράος στον Ρέπα και Παπαθανασίου ανεβάζουν αυτή την εβδομάδα η φοιτητική θεατρική ομάδα Αποχρώσεις στο Κεντρικό Αμφιθέατρο της Πανεπιστημίουπολης. Η πρώτη παράσταση δόθηκε την Παρασκευή 1 Ιουνίου και η δεύτερη θα δοθεί την Κυριακή 3 Ιουνίου στις 8 το βράδυ. Εμείς βρισκόμαστε εδώ με τρεις από τους συντελεστές της παράστασης, την Κλεονίκη Περδίκη, την Άννα Τεζαψίδου και τον Χρήστιο Κατσιάκο. Παιδιά, καλησπέρα σας. Να ξεκινήσουμε, Κλεονίκη, από σένα. Θέλω να μου πεις δύο λόγια για την παράσταση. Το έργο που επιλέξαμε είναι μια κωμωδία των Ρέπας και Παπαθανασίου. Είναι ένα τελείως ανατρεπτικό έργο, γιατί πέρα από τις ανατροπές που γίνεται κατά τη διάρκεια, το τέλος είναι κάτι τελείως αναπάντεχο. Παρόλο που το έργο γράφτηκε το 2010, 8 χρόνια μετά, ο κόσμος συνεχίζει να ταυτίζεται με τα κοινωνικοπολιτικά οδρόμενα. Και πέρα από αυτό περνάει πάρα πολλά μηνύματα προς τα έξω, και ευαισθησίας και για την κοινωνία και για τα πολιτικά. Χρήστο, θέλω να μου πεις λίγο για τους συντελεστές της παράστασης. Πόσα άτομα βοήθησαν στο να στηθεί αυτή η παράσταση? Είναι περίπου στα 15 άτομα, από τα οποία παίζουν το ρόλο του κύριου Σελήμου Σελήμ Σαγιά, το ρόλο της Χέλγκας Βάρτσκοφ η Κλεονίκη Περδίκη, το ρόλο του Παρασκευά ο Άγγελος Νέγρης, στο ρόλο της Βετλάνας η Ρόβο Ιδίλα, στο ρόλο της Αμάνθας η Ελένη Σαμαρά, στο ρόλο του Βαγγέλη ο Χρήστος Κατσιάκος, στο ρόλο του Τάκη ο Πασκάλης Πομακίδης, στο ρόλο του Τιμολέων ο Σπύρος Μέγας, στο ρόλο της Τέτας η Νεφέλη Λαδά, στο ρόλο της Φούλας η Άννα Τεζαψίδου. Το σενάριο είναι του Ρέπα και Παπαθανασίου, ενώ βοήθησαν στον ήχο Γεωργία Πετσελά, στα φώτα η Ελισάβετ Τσιτλακίδου, στα κουστούμια και στα σκηνικά όλα τα μέλη της ομάδας, ενώ μακιγιάζ και χτένισμα η Όλη Καμπακτσή. Άννα, θέλω να μας πεις δύο λόγια για την ιστορία της παράστασης. Η παράσταση, το έργο ξεκινάει με δύο παντρεμένα ζευγάρια που είναι παντρεμένα για χρόνια και έχουν ένα αναπάντεχο νέο, κερδίζουν μία κληρονομιά από μία θεία που δεν την ήξεραν και ποτέ ή ίσως και την ήξεραν. Δεν είμαστε και πολύ σίγουροι γι' αυτό. Κληρονομούν λοιπόν ένα διόροφο, όλη η ιστορία διαδραματίζεται στη Θεσσαλονίκη, κληρονομούν εκεί ένα διόροφο, διατηρηταίο κτίριο και όπως μαθαίνουν έμεινε εκεί για τρεις μήνες ο Άγγελος Κελιανός. Στο κτίριο αυτό βέβαια ζουν κάποιοι άνθρωποι, έχουν εκεί το μαγαζί του στημένο και δεν θέλουν να τους κουνήσει κανείς. Οι κληρονόμοι όμως έχουν άλλες απαιτήσεις, ζητούν υψηλότερα ενίκια και ξαφνικά μια υπέροχη ιδέα γεννιέται στο μυαλό μίας εκ των πρωταγωνιστών που υποδίωμαι κι εγώ και αποφασίζω ότι είναι μια πολύ καλή ιδέα να πάρουμε χρήματα από την Ευρώπη ιδρύοντας ένα σύλλογο. Όταν έρχονται να ελέγξουν ότι ο σύλλογος που ιδρύσαμε λειτουργεί όντως, το πράγμα, η κατάσταση εκτραχύνεται αρκετά και εκεί υπάρχει και το πικ της παράστασης. Η παράσταση ξεκίνησε να πρωταπαίζεται στα μεγάλα αθηναϊκά θέατρα και σε όλη την Ελλάδα φυσικά, όπως είπαμε, από το 2010 και έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Πώς επιλέξατε τη συγκεκριμένη παράσταση? Κάθε χρόνο, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, ξεκινάμε να φέρνουμε ο καθένας στο τραπέζι τις προτάσεις που έχει. Και μετά κατά τη δέκα των Χριστουγέννων γίνεται μια ψηφοφορία και καταλήγουμε σε παράσταση. Και καταλήξαμε σε αυτή την παράσταση ακριβώς γιατί διαβάζοντάς την το τόσο διαφορετικό από τις υπόλοιπες κωμωδίες, αυτές οι παρεξηγήσεις που συνέβαιναν και το πόσο ζωντανό είναι το κείμενο 8 χρόνια μετά, μας έκαναν πολύ μεγάλη εντύπωση και θέλαμε να το προσπαθήσουμε εκτός από τις δυσκολίες. Εκτός του ότι βέβαια είχαμε και την απίστευτη τιμή ο κύριος Παπαθανασίου να μας δώσει την άδεια να χρησιμοποιήσουμε αυτούσιο το κείμενο, το οποίο φυσικά και κάναμε. Και ήταν όλο ένα, ήταν ευχής έργων να συμβεί όπως έγινε.
Μια αξιέπαινη πρωτοβουλία είναι η δημιουργία αυτής της παράστασης. Τα έσοδα τα οποία θα συγκεντρωθούν και από τις δύο ημέρες θα δοθούν για καλό σκοπό. Πες μας δύο λόγια για το πώς προβήκατε σε αυτήν την απόφαση. Συναντηθήκαμε και μιλήσαμε με την κυρία Ιωάννα, η οποία είναι μέλος της ελληνικής αντικαρκινικής εταιρείας που είναι στον νομό Ροδόπης. Και επειδή όλοι αυτοί οι άνθρωποι περνάνε δύσκολα και όλοι προσπαθούν να τους βοηθήσουν, και ειδικά τα μέλη τους αλλά και γενικά οι εθελοντές, σκεφτήκαμε όλα μας τα έσοδα, όλα μας, να τα δώσουμε σε αυτήν την εταιρεία έτσι ώστε να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους. Να πούμε ότι το εισιτήριο είναι προαιρετικό και είναι 2 ευρώ και αυτό γίνεται επειδή ένα μεγαλύτερο ποσοστό του κοινού μας είναι φοιτητικό και καθώς επειδή όλοι οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν πάρα πολύ δύσκολες οικονομικές καταστάσεις. Θέλω να επικεντρωθούμε λίγο και στην ομάδα σας, στις αποχρώσεις. Άννα, θέλω να μου πεις πότε δημιουργήθηκε και περίπου από πόσα άτομα απαρτίζετε. Η ομάδα δημιουργήθηκε από τον Γιώργο Σινιάρη το 2013. Αυτή είναι η 5η χρονιά λειτουργίας της ομάδας. Δεν ήταν ποτέ μια ιδιαίτερα μεγάλη ομάδα. Τα τελευταία 2 χρόνια βέβαια έχουμε καταφέρει να έχουμε συνολικά γύρω στα 18 άτομα, 18-20 άτομα, από όλες τις σχολές. Η ομάδα έχει παρουσιάσει πολλές παραστάσεις ανά τα χρόνια, από τα κόκκινα φανάρια, μια παραλλαγή των κόκκινων φαναριών. Πέρσι το πολύ επιτυχημένο, αν με επιτρέπετε να το πω κιόλας, μια παραλλαγή του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας. Το χαρακτηριστικό της ομάδας είναι ότι όλοι οι φοιτητές που έρχονται από διαφορετικές σχολές, είναι μια διαφορετική απόχρωση, αν θέλετε, και ενωνόμαστε όλοι μαζί προσπαθώντας να παίξουμε και να κάνουμε και λίγη τέχνη κάπου στο ενδιάμεσο. Η θεατρική μας ομάδα ως ομάδα, επιλέγοντας αυτό το έργο, θέλει να περάσει μηνύματα για τις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες που ζούμε ακόμα και εμείς σε αυτή τη μικρή ηλικία. Επιλέγοντας αυτό το έργο, τα μηνύματα θα περάσουν μαζί με άφθονο γέλιο, μέσα από τις πολλές παρεξηγήσεις μεταξύ των ηρών. Ελπίζουμε ότι θα ευχαριστήσει το κοινό μας η παράσταση αυτή και θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, τη Βρετανία, το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας και ιδιαίτερα τη Γραμματεία που μας έχει στηρίξει πολύ, την Τεχνική Υπηρεσία, ιδιαίτερα τον κύριο Σταύρο που μας έχει υποχρεώσει με την τόση δουλειά που έχει ρίξει ο άνθρωπος. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Αντικαρκινική Εταιρεία Κομωτινής που μας δίνει την πολύ μεγάλη ευκαιρία να προσφέρουμε κάτι έστω πολύ μικρό στους συνανθρώπους μας. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλα τα μέλη των αποχρώσεων που βοηθάνε να κάνουμε πραγματικότητα ένα ωραίο όνειρο. Να ευχαριστήσουμε όμως και το Art Channel Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που μας φιλοξενεί στην εκπομπή του. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και περιμένουμε να σας δούμε και στην παράσταση. Εμείς να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία, παιδιά, στο έργο το οποίο προσφέρετε, γιατί πραγματικά είναι έργο αυτό το οποίο επιτελείτε μέσα στις υποχρεώσεις που έχετε και την ξεχνιασιά βέβαια που έχει η φοιτητική ζωή. Εσείς ασχολείστε και με κάτι περαιτέρω που τρώει αρκετό από τον ελεύθερο σας χρόνο, όσο επικοδομητικό και να είναι αυτό. Και φυσικά ανυπομονούμε να σας δούμε στην παράσταση και στις επόμενες παραστάσεις.